Καλωσορίσατε σε ένα από τα πιο όμορφα, ιδιαίτερα αλλά και ξεχωριστά χωριά της Λακωνίας. Θεωρώ ότι η Λακωνία έχει πάρα πολλά μέρη να επιδείξει, πάρα πολλά όμορφα μέρη, αλλά το Κυπαρίσι είναι ένα από τα μέρη τα οποία θα σου μείνουν για πάντα τυπωμένα στη μνήμη, δεν πρόκειται να το ξεχάσεις ποτέ, για ένα εκατομμύριο λόγους. Και πριν ξεκινήσουμε αυτό εδώ το μαγικό ταξίδι στο πιο όμορφο χωριό της Λακωνίας, πάτα μία εγγραφούλα στο κανάλι μου για να μην χανόμαστε και θέλω να σε ενημερώσω ότι κάτω στην περιγραφή θα βρεις διάφορα link, συνδέσμους δηλαδή, στους οποίους μπορείς να διαβάσεις άρθρα για άλλα ενδιαφέροντα σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Αρχικά το Κυπαρίσι είναι χτισμένο στη θέση που βρισκόταν η αρχαία πόλη Κύφαντα. Μάλιστα, η πόλη ήταν διάσημη και φημισμένη εκείνα τα χρόνια, γιατί διέθετε ένα από τα πιο σπουδαία ασκληπία της αρχαιότητας. Στα κλασικά και ελληνικά χρόνια, η πόλη πότε ανήκε διοικητικά στο Άργος και πότε στη Σπάρτη. Στο τέλος των ρωμαϊκών χρόνων, η πόλη Κύφαντα χάθηκε και εμφανίστηκε ξανά περίπου το 1000 μετά Χριστόν με το όνομα Κυπαρίσι. Το όνομα Κυπαρίσι προέρχεται είτε από τα πολλά δέντρα κυπαρίσια που φυτρώνουν τριγύρω από το χωριό, είτε από το όνομα του μεγαλογεωκτήμονα Κυπαρίσι, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή. Σήμερα το Κυπαρίσι χωρίζεται σε τρεις μεγάλους οικισμούς, σε τρεις μεγάλες γειτονιές αν θέλεις. Ο οικισμός Βρύση είναι ο πιο παλιός από τους τρεις και ο πιο ορεινός. Είναι το χωριουδάκι, ας πούμε, που συναντάμε ερχόμενοι από Σπάρτη. Έχει πάρει το όνομά του από την αρχαία πόλη Κύφαντα, γι' αυτό και ονομάζεται Βρύση, χάρη στα πηγαία νερά που υπήρχαν εκεί κατά την αρχαιότητα. Η παραλία είναι ο οικισμός που βρίσκεται στο λιμάνι. Είναι το κομμάτι εκείνο που έχει την περισσότερη ζωή, διότι εδώ βρίσκονται οι περισσότερες καφετέρειες, ταβέρνες κτλ. Τα σπίτια εδώ, παιδιά, είναι χαρακτηριστικά που βρίσκονται ακριβώς πάνω στη θάλασσα και μάλιστα φέρουν επιγραφές που είναι από τον προπερασμένο αιώνα. Η πιο παλιά επιγραφή που έχω παρατηρήσει εγώ είναι σε ένα σπίτι και χρονολογείται από το 1868. Wow, τόσα χρόνια αυτά τα σπίτια και ακόμη υπάρχουν εδώ και ομορφαίνουν αυτή την περιοχή. Ο οικισμός Μητρόπολη βρίσκεται απέναντι από το λιμάνι πάνω στο λόφο. Εδώ βρίσκονται και τα περισσότερα καταλήματα. Το ευτύχημα με αυτό το μέρος γενικά είναι ότι παρά την τουριστική ανάπτυξη που έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια, έχει παραμείνει αυθεντικό, ένας τόπος παραδοσιακός, γνήσιος, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τη γενικότερη εικόνα που συναντάμε στο χωριό, στα σπίτια και σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να χαρακτηρίζει ένα μέρος, αλλά αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Μιλάμε για ένα μέρος αληθινό. Γι' αυτό είναι σπάνιο στις μέρες μας να συναντάς μέρη που να σε κάνουν να νιώθεις ότι εδώ βρίσκεσαι σε ένα αληθινό μέρος. Το Κυπαρίσι έγινε διάσημο και από την πριγκίπισσα Νταϊάννα όταν το 1997 βρήκε καταφύγιο σε αυτό το καταπράσινο μέρος, λίγο πριν χάσει τη ζωή της. Μέχρι σήμερα θα ακούσεις πολλούς να λένε «Ήμασταν στο Κυπαρίσι» ή «Θα πάμε στο Κυπαρίσι», εκεί που ήταν και η Νταϊάννα. Ίσως έχετε δει το Κυπαρίσι στην τηλεόραση και στη σειρά της ΣΕΡΤ «Βαρδιάνο στα Σπόρκα», αφού εδώ γυρίστηκαν τα εξωτερικά γυρίσματα. Η σειρά Βαρδιάνο στα Σπόρκα αφορά τη μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στη μικρή οθόνη. Αναφέρεται στο μακρινό 1865 όταν η χολέρα θέριζε στην Ελλάδα. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει τώρα αυτό το όνομα, γιατί και εμένα μου έκανε εντύπωση και μπήκα στη διαδικασία λίγο να το ψάξω. Βαρδιάνος λοιπόν ήταν ο φύλακας και τα Σπόρκα ήταν τα καράβια τα οποία βρίσκονταν σε καραντίνα εξαιτίας της χολέρας η οποία θέριζε την Ευρώπη. Το Κυπαρίσι διαθέτει τρεις παραλίες, οι δύο είναι αδερφές θα λέγαμε γιατί η μία βρίσκεται από τη μία πλευρά του λιμανιού και η άλλη από την άλλη πλευρά. Πρόκειται για τη μικρή και τη μεγάλη άμμο, καμία σχέση βέβαια με άμμο, γιατί οι παραλίες στο Κυπαρίσι έχουν αυτό το λεπτό βότσαλο που συναντούμε στις περισσότερες παραλίες στις ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου. Υπάρχει και η Αγία Κυριακή, η οποία βρίσκεται 2 χιλιόμετρα έξω από τον οικισμό, στο δρόμο προς Φωκιανό. Είναι ο δρόμος που λέγαμε στην αρχή, ο οποίος συνδέει το Κυπαρίσι με τον ερημίτη Φωκιανό. Από όποια διαδρομή και να επιλέξετε να φτάσετε στο Κυπαρίσι, ένα είναι το σίγουρο. Και οι δύο διαδρομές, παιδιά, είναι απλώς συγκλονιστικές. Και γενικά το Κυπαρίσι είναι ένας πολύ οικονομικός προορισμός. Εκτός από όλη αυτή τη μαγεία που εκπέμπει, είναι και ένας αρκετά οικονομικός προορισμός. Εδώ δηλαδή έρχεσαι και δεν χρειάζεται να διαθέσεις μια περιουσία για να κάνεις διακοπές. Τώρα, αν είσαι από εκείνους τους τύπους οι οποίοι ψάχνονται να γνωρίσουν τι υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, θέλω να θυμάσαι ότι το Φωκιανό απέχει μόνο 20 λεπτά από το Κυπαρίσι σε μια φανταστική διαδρομή δίπλα από τη θάλασσα. Η Κρεμαστή είναι ένα ορεινό χωριό που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το Κυπαρίσι και θα φτάσεις εκεί σε ένα μισάωρο περίπου ανηφορίζοντας τον Πάρνωνα. Θα βρεις εξαιρετικά ταβερνάκια στην Κρεμαστή, παιδιά, με παραδοσιακό ντόπιο φαγητό. Από εκεί και πέρα η Ρηχιά απέχει περίπου 40 λεπτά από το Κυπαρίσι. Πρόκειται για ένα φανταστικό χωριό με μια εξαιρετική παραλία. Αν θέλεις τώρα να πας λίγο παρακάτω, τότε σου προτείνω το Γέρακα, ο οποίος αποτελεί το νοτιότερο φυσικό φιόρδ της Ευρώπης.
Όλα αυτά είναι κοντινές αποστάσεις στο Κυπαρίσι και είναι ένας τρόπος να γνωρίσεις έτσι την ευρύτερη περιοχή. Και πάμε τώρα να δούμε τις λεπτομέρειες για την πιο όμορφη πεζοπορική διαδρομή στο Κυπαρίσι. Μονοπάτια στο Κυπαρίσι υπάρχουν πάρα πολλά να περπατήσει κανείς και να φτάσει και σε πιο ψηλότερα σημεία, ακόμη και σε γειτονικά χωριά όπως είναι η Κρεμαστή. Όμως, για κάποιον αρχάριο, το πιο εύκολο και αυτό που έχει πραγματικά βαθμό δυσκολίας 0, τίποτα δηλαδή, είναι το μονοπάτι το οποίο ξεκινάει από το χωριό, από το λιμάνι, εκεί δηλαδή που είναι το κέντρο του χωριού, και καταλήγει στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Το εκκλησάκι είναι πάνω στη θάλασσα χτισμένο, έρχεσαι από το μονοπάτι ακολουθώντας τη θάλασσα. Ο δρόμος έχει παντού παγκάκι να σταθείς. Στη μέση βρίσκεις και μία μικρή παραλία αν θέλεις να βουτήξεις. Και στον Άγιο Γεώργιο, στο τέρμα του μονοπατιού, μπορείς να βουτήξεις την εκκλησία από το λιμάνι. Αλλά θέλει προσοχή όταν ανεβαίνεις, γιατί έχει πάρα πολλούς αχινούς. Γιατί άμα πατήσεις αχινό, μετά να σου λείπει και η βόλτα, να σου λείπουν και τα μονοπάτια. Η απόσταση μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου είναι 15 με 20 λεπτάκια περίπου, είναι 1,5 χιλιόμετρο. Σου βάζω μισάωρο, αν θέλεις να χαζέψεις και στη διαδρομή, είναι πάρα πολύ κοντά. Επειδή η διαδρομή είναι σχετικά μικρή, μπορείς να την κάνεις οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Τώρα μην έρθεις και ντάλα μεσημέρι μέσα στο λιοπύρι. Πρωί ή απόγευμα νομίζω είναι ιδανική ώρα για να έρθεις εδώ πέρα με τα πόδια. Το βράδυ υπάρχουν και φώτα στο δρόμο. Υπάρχουν ηλιακά φώτα που φωτίζουν το μονοπάτι, οπότε μπορείς, αν σε πιάσει και το βραδάκι στην εκκλησία για να γυρίσεις πίσω, πάλι είσαι ασφαλής. Είναι πραγματικά το πιο εύκολο μονοπάτι, το πιο όμορφο, αν αμφίβολα, το υπογράφω αυτό στο Κυπαρίσι. Γιατί κινείσαι γύρω από τη θάλασσα, κάνεις σαν ένα ημικύκλιο στη θάλασσα μέχρι να φτάσεις στο κλεισάκι. Πραγματικά νομίζω αυτό πρέπει να το κάνει όποιος έχει έρθει στο Κυπαρίσι. Δεν πρόκειται δηλαδή για κανένα βαθμό δυσκολίας, οπότε why not να μην το κάνεις. Αυτό λοιπόν είναι το Κυπαρίσι. Το ίδιο κατά πράσινο και το ίδιο κατά γάλανο. Είναι απομονωμένο, αρκεί να φανταστείτε ότι μέχρι το 2018 εδώ πέρα, παιδιά, έφτανε μόνο ένας δρόμος. Εδώ έχεις μόνο την επιλογή να έρθεις από Σπάρτη, διασχίζοντας πολλά ορεινά χωριά του Πάρνωνα και στο τέλος κατηφορίζοντας για να βρεις το Κυπαρίσι. Μια εκπληκτική πραγματικά διαδρομή. Από το 2018 και μετά άνοιξε και ο δρόμος που ενώνει το Κυπαρίσι με το Φωκιανό, οπότε υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή να έρθεις εδώ, δηλαδή μέσω Λεωνιδίου. Ακόμα παλαιότερα, φανταστείτε, πριν από αρκετές δεκαετίες, εδώ πέρα έδαινε και το καράβι της γραμμής. Υπήρχε δηλαδή πλοίο το οποίο ξεκινούσε από τον Πειραιά, περνούσε από πολλά έτσι μικρά χωριά στις ανατολικές ακτές Πελοποννήσου και κατέληγε Κύθυρα, Αντικύθυρα και δεν ξέρω αν έφτανε μέχρι την Κρήτη. Αν υπάρχει κάποιος και γνωρίζει αυτή την πληροφορία, ας την αφήσει κάτω στα σχόλια. Αυτά λοιπόν από το πανέμορφο Κυπαρίσι. Κάντε αποθήκευση στο βίντεο, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα χρειαστείτε αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες.